Όχι τελικά. Ναι, Double Time, καλησπέρα σας. Δευτέρα 23 Ιανουαρίου. Γεια χαρά σε όλους. Μεγάλη εβδομάδα προηγούμενη, φοβερά παιχνιδάκια είχαμε. Και σε λίγο θα έχουμε και κάτι τρομερό, τον Παναγιώτη δηλαδή. Αυτό θα παίξει με τα σχόλιά σας στο τέλος της εκπομπής, ένα πολύ ωραίο φουτεράκι με το logo του Double Basketball League από ό,τι βλέπω. Καλή φάση και σήμερα. Ετοιμάζεται ο Παναγιώτης, γδύνεται, ντύνεται, κάνει, δείχνει και όλα θα είναι έτοιμα να ξεκινήσουμε και επίσημα την εκπομπή μας. Εγώ θα χαιρετήσω τον Ορέστη, τον Πάνο τον Κελεπούρη, τον Αλέξανδρο και τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο. Καλησπέρα λέει στον πρόεδρο των φανς του Κατσαπιακού. Είμαι πρόεδρος, ιδρυτικό μέλος, γραμματέας, ταμείας και όλο το φαν κλαμπ του Κατσαπιακού. Εγώ Νίκο θα χαιρετήσω όποιον αστυνομικό έχουμε στη Λίγκα, γιατί έτσι όπως πάρκαρα νομίζω θα μου χρειαστεί. Έτσι. Όποιον αστυνομικό έχουμε στην Καλυθέα, πες, χρειάζεται. Χρειάζεται. Και στον Παναγιώτη, λέει ο Βασίλης, τελικά. Πρέπει να ανεβάσω λίγο τη φωτεινότητα. Καλησπέρα και από μένα, παιδιά. Αλλιώς θα το σηκώνω συνέχεια. Λοιπόν, Παναγιώτη, έλεγα μέχρι να έρθεις, ήσουν στην πόρτα δηλαδή, ότι ήταν πολύ ωραία εβδομάδα αυτή που πέρασε. Τρομερά παιχνίδια σε όλες τις κατηγορίες. Ανατροπές, ανάποδα αποτελέσματα. Η Silver έγινε ένας αχταρμάς ολόκληρη, ας πούμε, αυτή, σε μια εβδομάδα μέσα. Ο δεύτερος γύρος νομίζω ότι θα φέρει τα πάνω κάτω. Ναι, ναι, τρομερά αποτελέσματα και φοβερά παιχνίδια έχουμε ήδη στο δεύτερο γύρο. Ξεχώρισα νίκες στη Silver που λες, ξεχώρισα Miners, ξεχώρισα Super Grinders που δα εγώ. Ναι, ναι. Ματσάκια με πολύ πάθος και από τις δύο. Τους Grangers τους είδα και live, να σου πω την αλήθεια, γιατί εγώ τους είχα πέντε άτομα, αλλά έτσι. Πέντε ατσαλένια άτομα. Έτσι, έτσι. Ο και Αντώνης κέρδισαν ρωτάει... την Μπακάρντι, όχι κάποια τυχαία. Ναι, βέβαια. Ο Αντώνης ρωτάει αν ήσουν στο μακιγιάζ. Ναι, με βάφανε τώρα στο καμαρίνι μου πίσω, γι' αυτό άργησα. Έτσι. Καλησπέρα και στον Κώστα τον Πρατικάκη και στον Μιχάλη. Τη γνώμη έχω για τον νέο Ρέλετ και Λεμπούρη. Έχει πολύ καλά ποσοστά επιτυχίας, ναι. Έχει κουτσάρει σε ένα παιχνίδι. Έχει χάσει ένα παιχνίδι. Άρα, μια χαρά. Καλά. Σταμάτα πει. Εδώ. Καλά πει αυτό. Ο Πολυνίκης προπονητής Πάνος και Λεμπούρης, δηλαδή. Καλησπέρα και στο Θανάση και στο Ζάχο. Γεια σας παιδιά σε όλους. Λοιπόν, επειδή βλέπω ξαναμαζευτήκατε, αυτό είναι στο τέλος εκπομπής με τα σχόλιά σας σήμερα. Ωραίο φτεράκι. Ωραίο φτεράκι, Παναγιώτη, με την κουκουλίτσα του, με τα πάντα του. Έτσι, καλή δουλίτσα. Ο Αντώνης τώρα λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή. Αντώνη, δεν μίλησες και λίγο πριν. Μίλησε, αλλά μίλησε για να κοροϊδέψει εμένα, όχι για να καλησπέρισει. Εντάξει, το δέχομαι. Για πες, Παναγιώτη, πού να πάμε. Δεν ξέρω. Τι ξεχώρισες εσύ, θέλω να μου πεις, σαν φάσεις. Τι ξεχώρισα εγώ σαν φάσεις. Ναι. Εντάξει, της Rising μου άρεσε. Της Rising πολύ, άρα αυτό πάμε για το τελευταίο. Ναι, και της Silver και της Bronze ήταν καλό. Και της Bronze ήταν καλό, η πρώτη δεκάδα ήταν πολύ καλή. Ξεκινήσουμε με Rookie. Όχι, αυτό είναι ανάποδα. Εσύ θα πάρεις αυτό, γιατί εγώ τα έχω και στον υπολογιστή. Α, δεν με πειράζει. Αυτό. Εντάξει. Rookie λες, Rookie λοιπόν, πάμε. Περίμενε. Rookie λοιπόν, πάμε. Να δει, Ρούκι. Οι Goodfellas κέρδισαν τους Jackal Trotters με 79-47. Οριακά με ένα πόντο χήμα 57-56, τεράστια νίκη. Επίδειξη δύναμης από τη νίκη απέναντι στους Creatures και με ένα πόντο και η Αβάνα απέναντι στους Όλευση. Στο Όλευση, συγγνώμη. Και η βαθμολογία είναι αυτή, πάνω, γιατί 8-2 οι Creatures παραμένουν μόνοι τους, γιατί η Kinder Bolognese έχασε. Οπότε παρέμεινα μόνοι στην κορυφή. Ανέβηκε η νίκη απλέον στη δεύτερη θέση μαζί με την Kinder Bolognese. Λίγο πιο κάτω η Goodfellas και η Havana. Το LFC στο 3-7. Και μετά έχουμε στο 1-9 του Jackal Trotters, γιατί οι Χήμα έχουν δύο μηδενισμούς, οπότε είναι πιο κάτω. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η μάχη των playoff σε αυτή την κατηγορία, γιατί έχουν έρθει πολλά αποτελέσματα που δείχνουν ότι οι προϋποθέσεις οι ομάδες είναι πολύ κοντά. Θα είναι πιο, από τις πιο ανατρεπτικές κατηγορίες, θεωρώ. Ναι, ναι. Βλέπω έκπληξη στη Ρούκη. Έκπληξη βλέπει ο Παναγιώτης. Βλέπω, τον βλέπω. Ακούτε. Βλέπω.
Είναι πλέον ο μεγαλύτερος γκουρού του πρωταθλήματος. Όχι. Ναι. Όσο είσαι παραμένεις, δεν γίνεται. Όχι, ρε πάνε. Πλέον στα. Εγώ είμαι η παλιά κυκλοπαίδεια από το σπίτι, έγινε το 2010. Από το COVID και μετά είσαι ο απόλυτος γκουρού του πρωταθλήματος. Πλέον και στα τωρινά και στα γενικότερα είσαι ο δεύτερος παλιότερος, έτσι δεν είναι? Ναι, νομίζω πως ναι. Δηλαδή, άμα βγάλουμε τη Χρύσα που δεν την πιάνει κανένας. Και δεν εννοώ ότι είναι πολύ παλιά και γι' αυτό δεν την πιάνει, αλλά δεν τη μετράει κανένας. Αυτό εννοώ. Καλά, βέβαια, η Χρύσα ούτε θυμάται, νομίζω. Όχι, η Χρύσα παφαίνει κάτι εκλάμψεις και μου στέλνει κάτι μηνύματα. Ρε, εσύ είναι ένας εδώ που τον έχω ξαναδεί. Εμένα η Χρύσα βλέπει έναν άκυρο στον δρόμο, ξέρω εγώ. Έχουμε πάει και καφέ και μου λέει, αυτός που έπαιζε ρε, το 2011. Και εμένα μου έρχονται κάτι τέτοια. Εγώ το ξέρω αυτόν, μου λέει. Κάπου έπαιζε. Έπαιζε σε μια ομάδα σε εμάς. Τη βλέπω εγώ και λέω. Τραβάει κόσμο. Δηλαδή, αν δείτε να σας βγάζω φωτογραφία σε καφετέρια στο άσχετο, ξέρετε γιατί. Λοιπόν, για να δούμε πάλι λίγο. Σχολεία. Λοιπόν. Καλησπέρα στους καλύτερους. Έχει στείλει ο Γιάννης από Μπουρίδης. Έχουμε καλησπέρα και από τον Αντώνη τον Λιβαδά. Περαστικά στον Καλιτσάντσι. Τι έπαθε ο Χρήστος? Είχε ένα τσάλο χτύπημα. Δεν νομίζω ότι έπαθε κάτι πολύ σοβαρό. Ένα τραυματισμό στον ώμο πρέπει να έπαθε από το τελευταίο παιχνίδι τώρα με τους ΜΚΟ. Μάλιστα. Νομίζω δεν θα το κρατήσει πολύ πίσω. Okay. Ξέχασα τον Κελεπούρη που είπε είχαμε πολλές απουσίες. Δεν πειράζει στο επόμενο σε δύο μήνες. Τι εννοεί που θα ξανακοουτσάρει στο επόμενο? Όχι, στο επόμενο σε δύο μήνες θα ξανακερδίσουν μάλλον. Εντάξει. Λοιπόν, και οι προσθήκες είναι φοβερές. Όσο περνάνε οι εβδομάδες και μπαίνουν και τα καινούργια παιδιά μέσα σε όλες τις ομάδες, είναι τρομερές οι προσθήκες της λίγας. Πάμε να δούμε τώρα τη Ρούκη Παναγιώτη, το top 15. Πολύ ενδιαφέρον ήταν το top 15 της Ρούκη σήμερα, να ξέρεις. Χαίρομαι. Στο νούμερο 15 έχουμε Kinder Bolognese Χήμα ο Δευτεραίος. Είναι η Kinder Bolognese με 8-16 από την πρώτη περίοδο εκείνη και την πρώτη κατοχή. Ο Αντωνακόπουλος πάει προς τα μέσα, θα κοπεί στα ίσα από τον Δευτεραίο. Ένα μήνα έξω λέει. Ένα μήνα έξω. Μπορείς για τον Καλιτσάντσι. Ναι. Μπράβο. Κρίμα. Δεν το περίμενα. Μεγάλη απουσία. Δεν μου φάνηκε τόσο βάρη όταν το δω, αλλά... Στο 14, Jackal Trotters, Goodfellas, ο Βέργος. Στο 13. Να ο Βέργος των Kings. Ναι, ναι, τον είδα. Στο 13, ίδιο παιχνίδι ο Καλογεράς. Στην καλή άκρη ξανακλέβει ο Γκαρθία. Στην μπροστά του το... Πω, απίστευτο. Ήξερα θα σου άρεσε αυτό. Αυτό ήταν για νούμερο 1. Λοιπόν, να βάνα έλευση ο παπαδί μας είναι στο 12. Rebound από τον Χάλκι. Στο 11 το ίδιο παιχνίδι, Φλαμπούρης και Παπαδημητρίου. Ο Φλαμπούρης, ο Στάρι γυρίζει όμορφα εκεί. Ακόμα πιο ωραία φάση και ακόμα πιο ωραίο τελείωμα. Στο 10 ίδιο παιχνίδι, ο Παπαδήμας με τον Αλεφραγκή. Παπαδήμας τώρα θα κλέψει και στην μπάλα. Την πάσα Παπαδήμας στην άλλη άκρη, σηκώνει το όλο. Στο 9, Βάνα LFC, Χιώτης Παπαδήμας. Έχει αποβεί πολύ καλός όπως για εκείνους τον Βάντιασα. Χιώτης κατευθείαν μαζεύει, πετάει στην άλλη άκρη. Στο 8, Νίκαια Κρίντζερς, ο Τζαμαρίας. 2-0, πέτος της Νίκαιας. Μαργέλος τώρα και Τζιρίτης. Θα δει το Σιμιτζή, παραλίγο τον λάθος. Θα σηκωθεί ο Βλάσης, τάπα, απίστευτε τον Τζαμαρία εκεί. Στο 7, Χήμα Kinder Bolognese, ο Καραφώτης. Ξανά δευτερέως. Δίνει έξω στο να επισημίσει ο Πικούνης στον Καραφώτη. Πατάει ωραία και βάζει το καπόδι. Λοιπόν, κάνουμε μια μικρή διακοπή, να διαβάσουμε και τα σχόλια. Και Λεπούρης λέει δεν θα μπορεί να κοουτσάρει γιατί θα είναι στο κρεβάτι του πόνο. Άρα μπαίνεις χειρουργείο πάνω. Για δύο μήνες ρε πάνω. Τι δεν τον αφήνει σε χλωρό κλαρί όμως. Λοιπόν. Και μπαλονάκι θα βάλεις.
Μιλήσαμε χτες το βράδυ, λέει ο Αντώνης. Θα επιστρέψω τριμύτερος, λέει ο Κελεπούρης. Ο Σπύρος μας καλησπερίζει. Γεια σου, Σπύρο. Και ο Σαράντης. Ο Σαράντης είναι εδώ γιατί τον είδα στη φωτογραφία των B2B. Αλήθεια. Έπαιξε. Είχαμε, ναι, πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολύ καιρό. Γεια σου, Σαράντη. Περαστικά, λέει στον Καλιτσάντσι. Περαστικά, λέει και ο Κελεπούρης. Την Πέμπτη αύριο κάνω εισαγωγή. Την Πέμπτη ή αύριο, ρε πάνω. Σήμερα έχουμε. Μάλλον φαντάζομαι την Πέμπτη χειρουργείο, αύριο κάνει εισαγωγή. Γιατί κάνεις 8 μέρες πριν εισαγωγή. Κάνει όλα τα βαρετά τσεκ. Έτσι, γιατί είναι και μεγάλος ηλικία χρειάζεται. Λοιπόν, περαστικά στο Χρήστο. Και πάνω άντε με το καλό να βγεις από το χειρουργείο και να ξεκινήσεις την αποκατάσταση. Ο Βασίλης το έκανε, βγήκε. Ποιος είναι ο Βασίλης? Ο δικός ο Βασίλης. Σοβαρά το έκανε? Ναι. Έλα ρε φίλε. Πατερίτσας βλέπεις. Ήρθε. Βλέπεις, τελευταίο το μαθαίνει το fan club του Κατσαπλιάκου. Δεν το ανεβάσαν σελίδα του στην επίσημη ότι ο μεγάλος μας αρχηγός βγήκε από το χειρουργείο. Δεν ξέρω, έχουν σελίδα. Δεν ξέρω. Ούτε ομαδικοί δεν πρέπει να έχουν. Ωραία. Λοιπόν, με φάγανε θάλασσες, λέει ο Σαράντης. Δεν ξέρω, λέει ο γιατρός ξέρει. Να σε καλά πάντα. Ισχύει, ο γιατρός ξέρει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, στο 6 είμαστε πλέον. Νίκια Κρίτζερς, ο Μαργέλος. Κλασικός Μαργέλος ρούκι, να ξέρεις. Το πανηγύρισε. Νομίζω, ναι. Τρελάθηκε όμως και στη Rising αυτή τη γενιά. Και τώρα Μαργέλος στην άλλη άκρη μέχρι το λέει. Άμα πίστε την προσπάθεια. Ακόμα τρέχει, πήγε κερκίδα πάνω. Να ξέρεις. 5 Jackal Trotters Goodfellas, ο Καλογεράς ξανά. Καμπάκος. Περάσει εκείνος. Το κάνει απίστευτη τάπα από τον Καλογερά. Στο νούμερο 4, Νίκια Κρίτζερς, ο Γιανακούλιας. Στους 10 διαφορά τώρα κλέβει ο Μαργέλος και την μπάλα. Θέλει να φύγει ο ίδιος μέχρι το καλάθι. Τάπα εντυπωσιακή για τον Γιανακούλια. Στο 3, Jackal Trotters Goodfellas, ξανά ο Καλογεράς, Παναγιώτη. Και δεν έβαλα κι όλους. Κυρίως σηκώνεται άλλη μια τάπα εκεί από τον Καλογερά, τι κάνει. Λοιπόν, πάμε ξανά γιατί έχουμε μπει πλέον στην τελευταία τριάδα ή στην πρώτη τριάδα, το προτιμάτε. Κυρίως σηκώνεται άλλη μια τάπα εκεί από τον Καλογερά, τι κάνει. Στο 2, Νίκια Κρίντζερς, ο Μποτσάκος, σε μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Κρατάει καλή άμυνα του Οικονομάκου που σπάει το σπιν, θα περάσει ωραία ο Θοδωρής τώρα. Τρομερή προσπάθεια, γαλάκι και φάουλ. Ο Οικονομάκος έπαιξε τέτοια άμυνα για να τον αφήσει τελικά να περάσει μια απλή. Κρατάει καλή άμυνα του Οικονομάκου που σπάει το σπιν, θα περάσει ωραία ο Θοδωρής τώρα. Τρομερή προσπάθεια, γαλάκι και φάουλ. Και στο νούμερο 1, Βάνα LFC, ο Κοντονάτσιος. Θα στοχίσει. Rebound από τον πανύψιλο Σωτηρίου στην άλλη άκρη, Κοντονάτσιος για το καλάθι και το φάουλ. Τρομερό καλάθι. Εκτινάχτηκε τέλεια. Ήταν σαν να βρήκε σε τραμπολίνο. Θα στοχίσει. Rebound από τον πανύψιλο Σωτηρίου στην άλλη άκρη, Κοντονάτσιος για το καλάθι και το φάουλ. Λοιπόν, αυτό ήταν το top της Rookie. Μπήκαμε πολύ δυνατά. Καλησπέρα στον Τάσο, καλησπέρα και στον Νικό. Γεια σας, παιδιά. Νίκο, βάλε και γυναίκα και παιδί και αυτή τη βδομάδα. Έχουμε φτεράκι. Έχει φτεράκι, παιδιά. Ναι, να το ξαναδείξουμε. Έτσι. Να, αυτό το τέλος της εκπομπής σας με τα σχόλια. Της εκπομπής μας με τα σχόλιά σας, τελικά. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τραβολίνο εκεί. Τραβολίνο. Γεια σου, ρε Βαγγέλη, καλησπέρα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παναγιώτη, διάλεξε μια κατηγορία. Διαλέγω Golden. Διαλέγεις Golden. Όχ, τι είναι. Εντυπωσιακό το τελείωμα της Golden. Ναι, να σου πω την αλήθεια, μέχρι να το εκτυπώσω δεν το είχα καν προσέξει. Το εκτύπωσα, το βλέπω έτσι και λέω, ωραία, τι έχει να γίνει. Λοιπόν, γιατί βλέπω τις φάσεις χωρίς να κοιτάω, ναι, τον αγώνα και τις βαθμολογώ, ας πούμε, και μετά τις συγκεντρώνω όλες μαζί, οπότε, ναι, αυτό. Λοιπόν, Golden. Οι Ρεντίκολοι κέρδισαν τον Φωκιάνο με 67-55, οι Undertakers δύσκολα τα χάμενα ταλέντα με 52-48, 53-52 δύσκολα πέρασαν και οι Phoenix Bumps από τους 7 ψυχούς, 62-50 οι Retirees τους Ασβούς. Και η βαθμολογία.
Οι Undertakers πρώτοι με 11, 8-4 για ασβούς και 7 ψυχούς, 7-5 retirees και ρεντίκολ, 7-5 με ένα μηδενισμό οι Phoenix Bumps, 5-6 deflections, 4-8 τα χαμένα ταλέντα και ο Φωκιάνος, 3-9 οι Kings, 2-10 με ένα μηδενισμό ο Γαστ. Ναι, αυτή η εβδομάδα ήταν πολύ σημαντική, Παναγιώτη, θεωρώ. Δηλαδή αυτή η νίκη των Bumps έχει μειώσει πάρα πολλές αποστάσεις, βγάλει την πρώτη θέση από το 2 μέχρι το 5. Και επίσης ήταν... Ο μηδενισμός του Γάστ αυτό τον αφήνει πάρα πολύ πίσω. Τον αφήνει πάρα πολύ πίσω, ναι. Γιατί πλέον θα είναι ουσιαστικά τρεις νίκες συν τη διαφορά πόντων με τον Φωκιανό και τα χαμένα ταλέντα. Για να σωθεί δηλαδή. Πρέπει να περάσει έναν από αυτούς τους δύο συν τους Kings, με τους οποίους έχει τον μηδενισμό, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να τους περάσει στην ισοβαθμία. Άρα πρέπει να πάει μία παραπάνω τους. Πολύ, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, καλή εκπομπή, λέει ο Μάνος και ο Όφωνας. Ο Μάνος θέλει και ωραίες φάσεις. Ο Όφωνας δεν τον ενδιαφέρει. Τον Όφωνα και να τον ενδιαφέρει, απλά δεν τον λέει. Ο Όφωνας κάθε φορά που πηγαίνω και βλέπω airball μου λέει πότε θα με βάλεις νούμερο 1. Εντάξει, εγώ δεν το ξέρω αυτό. Από εδώ και πέρα που το ξέρω όμως θα το κυνηγήσω. Όπου θα δει, λέει άπα απλό αριστερό. Απλά επειδή δεν το έκανε με το καλό του χέρι, νούμερο 1. Έτσι. Βέβαια δεν μου στέλνουν συνήθως φάσεις του Όθωνα, σου πω την άλλη. Δεν κάνει φάση ο Όθωνας. Εντάξει. Ή μπορεί απλά να μην σε γουστάρουν οι υπόλοιποι που έρχονται και σας κάνουν αναμετάδοση. Αυτό, έχουμε τέτοιο, είμαστε, πώς το λένε, δημοσιοκάφροι. Λοιπόν, αυτά ήταν τα βαθμολογία και τα αποτελέσματα στην Golden. Πάμε να δούμε και το top της, Παναγιώτη. Να ξέρεις, ήταν μια πάρα πολύ σοβαρή εβδομάδα. Bloopers έχει μόνο η Rising, όλοι οι άλλοι πολύ σοβαροί. Ναι. Ναι, ναι, απογοητευτικό. Να. Μάλλον η γυναίκα του Νίκου με το που τη ζητήσαμε. Η Αγγελική, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ακριβώς. Για το footer μπήκα, δηλαδή μας ξεφτυλίζει τελείως. Έλα. Έλα, οι δύο βλάκες που μιλάνε για το footer μπήκα, μην μπερδευτείτε. Λοιπόν, ρεντίκολο Φωκιανός, Λιάπης Λαουρδέκης. Μακρύς τον Κάρμα. Και τώρα Λιάπης θα αφήσει πάρα πολύ ωραία πάσα στον Λαουρδέκη για το καλάθι. Στο 14-7 ψυχή Μπαμς ο Κοβάτσος. Κοβάτσος. 10 δεύτερα. Περάσει από τα δεξιά. Ωραίο Eurostep. Φτάνει κοντά. Βάζει. Στο 13 χαμένα τα λένε Undertaker στο Κασβής. Δεν θα ολοκληρώσει με το δεξί λέει από Στρατηγαρέα. Βάζει το rebound. Την άλλη άκρη εδώ θα κοπεί από τον... Τα χαμένα ταλέντα έχουν χάσει πάρα πολλά παιχνίδια οριακά. Δηλαδή και έχουμε ακόμα νωρίς. Δεν ξέρω αν έχει κρατήσει άλλη ομάδα τόσο χαμηλά τους Undertakers φέτος. Ναι, πραγματικά. Σκοπελίτης Πλεξουσάκης στο 12. Σταυρωτή θα περάσει. Και ο δεύτερος παίκτης πάνω του Αστόγης. Ο Σκοπελίτης μια γρήγορη πάση στον Πλεξουσάκη. Φεύγει ο ίδιος. Μέχρι το καλάθι και θα βάλει. Στο 11 χαμένα ταλέντα Undertakers, Καραγρηγορίου και Κασβής. Είναι τρομερά τα χαμένα ταλέντα στον ρυθμό. Καραγρηγορίου, 4 δεύτερα. Καβαλάει πανέμορφα, θα διαβάσει εδώ. Δίνει στον Κασβή, καλάθι και φάουλ σχεδόν στη λήξη. Στο 10. Όχι. Αυτό δεν ξέρω καν τι είναι, μισό λεπτό παιδιά. Ναι, 7 ψυχή Phoenix Bumps, ο Γαλάνης. Το Παπαδόπουλο για τον Κοβάτσο. Πλάτη παίζει, έχει 5 δεύτερα, γυρνάει, κόβεται το εντυπωσιακά. Στο 9, χαμένα τα λέει Undertakers, ο Κασβής και πάλι. Παναφορά ο Στρατηγαρέας. Σταυρόπουλος. Καβαλάει, δίνει ωραία, πας στον Μπονάτσο, τάπα ψηλά, ξανά. Στο 8, 7 ψυχή Phoenix Bumps, ο Φρέρης σε μια τρομερή ενέργεια, Παναγιώτη. Και τον Λάσπα τώρα, να παίρνει την μπάλα. Φρέρης. Ωραία, αποστήσει εδώ, θα έρθει το καλάθι για τους Bumps. Έκανε ένα dream shake, Παναγιώτη, ό,τι έκανε ο Λάζον στο Ρόμπινσον. Ο εμπειρίας. Χαμένα ταλέντα Undertaker στο Στρατηγαρέας είναι στο 7. Καλά Γρηγορίου, να πάει τα δεξιά, τώρα σταματάει, δίνει στον Σταμπουλίδη. Μάι, στοπ εδώ, ψηλά από τον Στρατηγαρέα.
Στο 6, Ρεντίκολο, Φωκιανός, Ορφανίδης και Ζορμπάς. Οι δύο προσθήκες, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω πως ναι. Συνεργάζονται. Ο Ορφανίδης μπορεί και να παίζει και παλιότερα. Όταν είχαν κάνει την ένωση με Hoopers. Φέτος όμως πρέπει να είναι προσθήκη, όχι. Νομίζω πως ναι. Μπορεί. Ορφανίδης. Δεν τον έχω ξαναδεί εγώ πάντως. Πάρα πολύ ωραία. Σύστον Ζορμπά για το καλάθι. Στο 5, χαμένα ταλέντα Undertakers, Μπίλης Πενταγιώτης. Αλλάζουν ρόλους. Πλάτη τώρα ο Μίλτος, πολύ όμορφα ο Μπίλης στο Πενταγιώτη, ένα τρομερό καλάθι. Στο 4, έχουμε Ριταϊρίς Ασβής, Σκοπελίτης Πλεξουσάκης. Ο Πλεξουσάκης, παίζει με αντίπαλο τον Μπουτσουρί, Σκοπελίτης, ωραίες σταυρωτές του, τρομερή πάσα του, επιστρέφει την μπάλα του Πλεξουσάκη, εκεί είναι σε στοχή. Στο 3, ο Κουτσουρίς, θα βρει τον Αναγνωστόπουλο. Κουτσουρίς στην άλλη άκρη. Θα περάσει, αφήνει πάρα πολύ ωραία στον Αναγνωστόπουλο γιατί είναι στα εξαρτήσει. Στο 2, ο Κοστούλας ξανά κάνει το ίδιο πράγμα και ξανά βρίσκεται στο ίδιο νούμερο για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Έφαγε. Όχι. Φαγεί το λαθός, κλεβεί. Φαίνει στον εφηβιασμό, ο ίδιος τάπα, τρομερή από τον Κοστούλα. Λοιπόν, είχα ξεχάσει να βάλω τον Κουτσουρί δεύτερη φορά. Άρχισε να παίζει άβυνα. Στην άλλη άκρη, θα περάσει. Αφήνει πάρα πολύ ωραία στον Αναγνωστόπουλο γιατί είναι στα εξαρτήσει. Και τον Κοστούλα. Κλέβει ο Χατζηγιάννης. Που φεύγει στον εφηβιασμό. Ο ίδιος τάπα, τρομερή από τον Κοστούλα. Και στο νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας είναι η τρομερή crossover του Κουτσουρί και το καλάθι. Τρομερή πάσα χωρίς να βλέπει. Χατζηγιάννης, Αναγνωστόπουλος, Κουτσουρίς κρατάει. Θα περάσει πάρα πολύ ωραία εκεί, τρομερή τρίπλα και θα εστοχίσει στην... Όχι στον Κοστούλα. Τρομερή πάσα χωρίς να βλέπει, Κατσιγιάννης, Αναγνωστόπουλος, Κουτσουρίς κρατάει. Θα περάσει πάρα πολύ ωραία εκεί, τρομερή τρίπλα και θα εστοχίσει στην... Πάντως πάμε, γιατί να ξέρεις... Ότι του έστειλα το, του έκοψα και του έστειλα το κλιπάκι με όσα είπε την προηγούμενη φορά στην εκπομπή και άρχισε να μου στέλνει θυμωμένες φατσούλες και μετά μου είπε δεν θύμωσα καθόλου μου λέει, είμαι πολύ ήρεμο. Πολύ μπάσκετ ξέρει αυτός μου λέει ειρωνικά. Πολύ άμυνα πέσει ο Κοστούλας. Θα πω εγώ βλέποντας το νούμερο 1. Εντάξει τώρα δεν ξέρω αλλά κτέθηκε μόνος του είναι η αλήθεια. Εντάξει, ναι. Και το, έκανε, το παράκανες και εσύ βάζοντας το νούμερο 1. Μπορείς να τα βάλεις τουλάχιστον λίγο ανάποδα, να μου πεις κοίτα έφαγε ο Κουτσουρίς αυτή την τρίπλα, αλλά μετά... Έτσι. Λοιπόν, η Αγγελική λέει όχι, όχι, αλλά έβαλε κρύο. Και τι, σε βάζει να κάθεσαι έξω για να στέλνεις μηνύματα ο μαγουλάς, γι' αυτό λες μπαίνω μόνο για το φούτερ και ξαναμπαίνω μέσα κατευθείαν. Και να έχει κλειδώσει τις αμαρίες. Αν δεν στείλεις μήνυμα, δεν μπαίνεις ξανά μέσα στο μπαλκόνι. Λοιπόν, ο Θεοχάρης λέει μία φορά έβγαλα τον νόμο μου που ήρθες. Εγώ ή εσύ. Όχι, μία φορά του έχει κάνει. Μία φορά που γιατί είχα εγώ πάει... θα του κάνω από το 19, ας πούμε. Εντάξει. Δεν του πολύ βλέπω, είναι η αλήθεια. Αλλά μία από τις φορές που έχω πάει, όντως είχε βγάλει τον νόμο μου. Όντως. Να είχε παίξει 1,5 λεπτό. Μαυρόγατο ο Παναγιώτης, λοιπόν. Όχι, ο Παντελής λέει καλησπέρα και ο Βασίλης. Και ο ένας από τους δύο αδερφούς. Ο Θανάσης. Ο Θανάσης είναι, ναι. Αλλά δυστυχώς Θανάση ο Αλέξανδρος είναι στο top. Αλλά μπορώ να πω Θανάση άμα θες. Ελάχιστο το καταλάβουν. Μόνο εσύ δύο. Έτσι. Τώρα που είναι τα μαλλιά τους διαφορετικά όμως νομίζω έχουν φάνε ναι, μεγάλη δικά. Είδα το νέο look. Το του, είδα κι εγώ. Του έφηβου. Είδα το look και πάτησα να δω τις δηλώσεις και λέω δεν θα το σχολιάσει κανένας. Αλλά ευτυχώς ήταν από πίσω και το σχολιάζει ο άλλος. Λοιπόν, καλησπέρα και καλή εκπομπή λέει και ο Στέφανος. Παιδιά, για χαρά σε όλους. Αυτό ήταν Παναγιώτη και το top της Golden. Πολύ ωραίο το τοπάκι της Golden. Έτσι. Κυρίες τα νούμερο 1. Τέλος, φυρί το πας εσύ. Αλλά και αυτή τη βδομάδα δεν είσαι εσύ. Δεν θα συναντηθείτε με τον Κωστή. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω, για διάλεξε. Τώρα έχουμε μία Silver, μία Bronze και μία Rising. Πάμε σε μια μεγάλη, πάμε στην Bronze. Πάμε σε Bronze, λοιπόν. Στην Bronze, η οποία είχε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα την εβδομάδα που μας πέρασε. Στον πρώτο όμιλο, η Καλυθέα Pimps κέρδισαν εύκολα τους Ρούκουνετς. Η Γιουγκοπιάστικα κράτησε πάρα πολύ χαμηλά τους Μπαλαράινος. Άλλη μία νίκη για τον Άριο Πάγκο. Τεράστια νίκη για τους Εγάλιο Kings. Με απίστευτο παιχνίδι από τον Αραβανί που έκανε triple-double. Και οι Άλλαντ Άλλων κέρδισαν τους Τσάτσους Kings και με μεγάλη διαφορά κιόλας.
Στον δεύτερο όμιλο η Paranormal Activity κέρδισε τους Carnavaliers σε ένα σκορ που μόνο αυτοί οι δύο θα μπορούσαν να φέρουν νομίζω. Η έμπειροι την Laser Derby, Real Madrid του Charlotte Hornets, η Κένταβρη τους Ball Busters και η Matchamps τους Golden Boys. Τεράστιο αποτέλεσμα. Και αυτό το αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Ναι, ναι, ναι. Και το όπως είπες πολύ καλά, το Paranormal Carnavaliers νομίζω πιθανότατα μόνο αυτές οι δύο ομάδες μπορούσαν να το κάνουν. Σε αυτή την roster. Πάμε να δούμε. Στη βαθμολογία ο Άριος Πάγκος έχει ξεχωρίσει πλέον στην πρώτη θέση μετά την ήττα των Τζάτσον Kings, οι οποίοι είναι στο 8-3, στο 12 ο Άριος Πάγκος. 8-4 ανέβηκαν οι Αλαντάλλων με το αποτέλεσμα της περασμένης εβδομάδας. 7-5 η Aero404 και οι Καλυφαία Πίμπς που τους έπιασαν στην βαθμολογία. 6-6 η Γιουγκοπιάστικα, 5-7 η Εγάλαιο Kings, λίγο παρακάτω 5-7 με ένα μηδενισμό είναι η Μπαλαράινος. 3-9 η Miami Hill, 3-9 οι Ρούκονες και λίγο πιο ψηλά. Βέβαια είναι οι Los Angeles Lakers με 3-8. Στον δεύτερο όμιλο οι Κένταβροι συνεχίζουν, εκμεταλλεύτηκαν και το δώρο των Ματσάμπς. 12-0 εκείνοι, 9-2 οι Golden Boys, 9-3 με ένα μηδενισμό οι έμπειροι. 7-5 οι Ball Busters, 6-5 η Zero Gravity, 6-6 η Matchamps, 4-8 η Laser Derm, 4-8 και οι Carnavaliers, 3-9 για Real Madrid και Paranormal Activity και στο 2-10 η Charlotte Hornets. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Βλέπεις, Παναγιώνη, πολύ κλειστή η κατάσταση και στους δύο ομίλους. Ο τέταρτος είναι στο 5 και στο 9 είναι ο ένατος, που ουσιαστικά είναι ένα βαθμό από τον 8, παρότι έχουν δύο νίκες διαφορά. Πολύ ανοιχτή στο πρώτο όμιλο. Με αυτή τη νίκη τους νομίζω ότι μπήκαν για τα καλά. Γιατί ναι, ναι. Πόσες ομάδες θα κερδίσουν τους Golden Boys? Που είναι... Αυτό είναι μια νίκη που δεν τη βρίσκει καλός. Σχεδόν κανένας δεν θα τη βρει. Και αν έχαναν θα ήταν στο 5-7. Δηλαδή ναι, μια νίκη πάνω από την 8η θέση. Τώρα είναι στο 6-6, είναι νομίζω πολύ καλά. Είναι πολύ μέσα στην 8η. Carnavaliers δυσκολεύονται πολύ. Αν θυμάμαι καλά, είχαν μπει με 3-1, έχουν 1-7 από τότε. Η Laser Derm είναι σε κακό φεγγάρι και εκείνη. Και πλέον έχει ανοίξει η όρεξη και στους Remal και στους Paranormal και στους Charlotte Hornets, βέβαια. Έτσι, γιατί δύο αποτελέσματα έχουν διαφορά. Ναι, είναι πολύ ανοιχτός ο όμιλος. Πολύ ενδιαφέρουσα. Ανοιχτός είναι και ο πρώτος, βέβαια. Εννοείται. Λόγω... Καλά, εγώ πριν για τον πρώτο έλεγα. Και εσύ έλεγες τον δεύτερο, αλλά ναι, έτσι είναι. Δηλαδή, ας πούμε, οι Lakers που φαίνονται τελευταίοι ουσιαστικά. Με μία νίκη πιάνουν οχτάδα, έτσι, αν κερδίσουν το μάτς που έχουν λιγότερο. Θα είναι στην 8η θέση και θα είναι Μπαλαράινος, μαζί με τους Μπαλαράινος. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα πράγματα. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ πέρα. Ορφανίδη λέει, έχεις ανοίξει πολλές βεντέτες με πολλούς, μέχρι και, το Φωτόπουλο αγρίευσες. Λέει ο Κελεπούρης, ούτε δηλώσει δεν σου κάνει πλέον. Και ο Νίκος λέει, Νίκο, μας έκαψες, πάω καναπέ για ύπνο σήμερα. όχι. Θα αποκαταστήσω την αλήθεια, Νίκο. Αγγελική, κάθε φορά που κάνω αναμετάδοση τα παιδιά, συνέχεια μου λέει πόσο πολύ σας αγαπάει, σε αγαπάει και πόσο σημαντική είναι η οικογένειά του για εκείνον. Αυτό ισχύει, αλλά έχει να κάνει αναμετάδοση. Εντάξει, δεν ήξερα ότι δεν κάνω να μεταδώσεις, κοπέλα. Το 100% πάντως το έχει πει ο Μαγουλάς. Νίκο, ελπίζω να έχεις τηλεόραση στον καναπέ και τηλέφωνο για delivery το βράδυ. Λοιπόν, πάμε να δούμε το top της Bronze, Παναγιώτη. Προτιμά μορφανίδη από μπουλούκο, λέει ο Αβούρης. Γιατί τέτοιο μπιφ με τον μπουλούκο? Δεν ξέρω τι τους έχει κάνει ο μπουλούκος. Πες μας, Αντωνή. Και ο Άκης λέει χαμό στην Bronze. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όντως χαμό στην Bronze. Λοιπόν, Ρούκουνες Καλυθέα Πίμψο, ο Καρπούζος είναι στο 20. Τρέξαμε από το time out των Ρούκουνες. Έτσι λέει. Βάλε από την Καλυθέα Πίμψ. Βασιλιάδη. Να, ωραίο σκόπ εδώ ψηλά από τον Καρπούζο. Αγγελική, εννοείται τι, λέω ψέματα. Ball Busters και Ταβρή. Καριώτης και Δρόσης στο 19. Rebound. Τώρα Δρόσης. Καριώτης, ωραία στον Δρόση. Καλά του. Στο 18, Μπαλαράινος Γιουγκοπιάστικα από Πακώστας Δημητρακόπουλος. Λεπτά, όλα για Γιουγκοπιάστικα. Κουκούλης, κασί το Παπακώστα. Θα καβαλήσει ο Άγγελος Δημητρακόπουλος. Καλάθι και φάουλ, τρομερό διάβασμα τον Άγγελο. Στο 17, Αλαντάλλον Τσάτζι Κίνγκ, Σεφέρης και Μελανοφρίδης. Στον Σεφέρη. Κρατάει πάρα πολύ όμορφα, διαβάζει στη λήξη.
Τελευταία φορά που κέρδισα με Μπουλίκο είχα μαλλιά, λέει ο Αντώνης Σαββούρης. Αυτό το σέβομαι, Αντώνη, είναι σοβαρός λόγος για να μην θέλεις. Για να μην θέλεις Μπουλίκο. Μπαλαράινος γιγκοπιάστηκα από Παπακώστας και Ανδρέου στο 16. Για τον Παπακώστα. Παρισκρίν. Ψάχνει μια πάσα, ωραία, βρίσκει τον Ανδρέου. Τρομερή φάση. Στο 15. Ballbusters και Νταύρι, ο Αδαμάκης. Σε, αν θυμάμαι καλά, ναι, στο buzzer beater είναι. Εδώ, ναι, όντως είναι στο buzzer beater. Θα φέρει τον Κανάκη. Αδαμάκης, 4 δευτερόλεπτα. 3, 2, 1, σταριά. 3! Απίστευτο καλάθι. Στο νούμερο 14, Laser Der Mebiri, ο Μπεστιτζάνος με το Μενεαμονιτό θα συνεργαστούν. Και ήθελα να σχολιάσω. Α, τι κάνεις γιατί. Περνάει με τη βοήθεια του Ζαφυρόπουλου. Στο 13, Paranormal Inactivity Carnavaliers, Καρόπουλος και Χρυσαφιάδης. Θα περάσει στην κίνηση του Βαλεντή. Ο Βαλεντής δύσκολα για τον Καρόπουλο. Καρόπουλος ωραία για τον Χρυσαφιάδη. Στο 12, Άλαν Ντάλλον, όχι, ναι, Άλαν Ντάλλον, Τζατζικίνγκ, σε φέρεις. Αλλά με τέτοιο ποσοστό που έχουν οι Άλαν Ντάλλον, πολύ δύσκολα. Θα μπορέσουν να μείνουν κοντά οι Τζατζι, σε φέρεις. Old school σε φέρεις. Τρομερό. Error 404, εγάλε ο Kings. Είναι στο νούμερο 11, ασίστο Αραβανίς, ο τρομερός Αραβανίς στο μάτς και ο Νίκου Καλάθη. Του έχει ανεβάσει πάρα πολύ ο Αραβανίς στο εγάλε ο Kings. Ναι, είναι πολύ all around παίχτη. Τώρα ο Αραβανίς θα δίνει μια πάσα ωραία για τον Νίκου και να στοχίσει. Στο νούμερο 10, Matt Champs Golden Boys, Δαπόλας και Λαλιώτης. Βρίσκει λίγο χώρο, πάει προς τα μέσα, πάει μια ωραία πάσα, τα πόλας, μια τρομερή πάσα, στον Λαλιώτη. Φτάσαμε στα μισά περίπου, κάνουμε μια διακοπούλα, Παναγιώτη. Δαγκωτός Ορφανίδης, λέει ο Πουμπουρίδης. Πρέπει να είναι οι τελευταίες δύο ομάδες που σε προτιμάνε. Έτσι. Από τότε που είχα το ρεκόρ με τις 70-80 που δεν έχω πέσει. 2 από τις 80. Έχω ακόμα ποσοστό όμως. Έχεις, έτσι. Καλά πήγε αυτό. Κοιτάμε τη θετική πλευρά. Τι ήθελες να σχολιάσεις? Α, μπράβο ρε Πάνε, γιατί και κάτι έλεγα ότι ήθελα να πω και το είχα ξεχάσει και κοίταγα το κινητό να δω πώς ήταν από σχόλιο. Δεν ήταν από σχόλιο. Είδες καθόλου το ρόστερ της Laser Derm στο τελευταίο παιχνίδι? Έχει πλέον τους δύο Μπεστιτζάνους. Τον Αμονιτό, έχει τον Κανελόπουλο, έχει τον Μουρίκη, έχει τον Καζάκη. Έχει πάρα πολύ δυνατό ρόστερ. Ναι, ναι, ναι. Ήμουν στο τελευταίο παιχνίδι του, ήμουν εγώ και θυμήσανε παλιά Laser Derm νομίζω τα παιδιά. Δηλαδή μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να πάει τόσο χαμηλά μέχρι το τέλος η Laser Derm. Δεν νομίζω ότι θα πάει τόσο χαμηλά. Και έχει κάνει ένα κακό σερί τώρα το 23 στο ξεκίνημα, αλλά πιστεύω ότι σύντομα θα ανέβει πάλι. Έχει φανατικό κοινό στη Silver, λέει ο Αντώνης για τον Παναγιώτη. Χαμός. Σίλβερ, παιδιά. Θα γίνει η αγαπημένη μου κατηγορία. Ανταποδίδω αγάπες. Θα γίνει όμως. Σχεδόν ανταποδίδει αγάπη. Καλησπέρα, λέει και ο Φάνης και καλή εκπομπή. Γεια σου, Φάνη. Όταν θα γυρίσει ο μεγάλος αρχηγός, θα πάω να κάνω και εγώ αναμετάδοση. Εκεί στο πρώτο μάτς. Με φανέλα Παπαδόπουλος. Πάμε summer, δηλαδή. Του χρόνου. Ρούκουνες Καλυθέα Πίμψινες στο 9 ο Ζήσης. Αρνάγος, δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Δες. Λιβάν μαζεύει ο Καρπούζος. Και τώρα Ζήσης. Τα νικοντά, καλάθι και φάουλ. Πώς γύρισε τόσο ανάποδα λάθος του? Δέχτηκε το χτύπημα και τον έστριψε τελείως, μα γιατί έτσι. Στο 8, Laser Der Mebiri, ο Νεαμονιτός. Ο Ανδρέας, δεν θα μπει το καλάθι, ο Μαυρόγιαννης. Μάζεψε, ο Βιντοράτος έχει φύγει, πανέμορφος το φινέα μόνη του. Το ψάρωσε. Είναι, είναι σαν να έκλεψε, σαν να πάτσε σε σκαλοπάτι και να μην εκεί πάνω. Το ψάρωσε, του σήκωσε το αριστερό χέρι και του έκανε τα με το δεξί και σου λέει ο Βιντοράτος, εντάξει το έχω το αριστερό, τελειώνω. Error 404, εγάλε ο Κίνγκ, Ζερμπίνος και Σταυρόπουλος το 7. Όλους το 57 όλα για την παράταση που έχουμε τώρα. Ζερμπίνος, ωραία, η ραχεία πάσα για τον Σταυρόπουλο, έγινε ο Σταβάλι το καλάθι. Παναγιώτη, ήδη σε
Σε αρνηθήκαν και οι δύο που σε αγαπούσαν μέσα σε τρία λεπτά. Ρεμάλ Μαντρί, Σάρλοτ Χόρνης, Φαρκιουδάκης και Γκιόνις είναι στο 6. Ελπίζω... Λοιπόν, πρώτη ήταν αυτή η πάσα. Μπεστιτζάνος και Μουρίκης είναι τώρα. Βασικά ήταν δεύτερη, πρώτα του Ζερμπίνη, συνεχόμενη. Και είναι άσος. Νίκος Μπεστιτζάνος. Καταπληκτική πάσα που πέρασε στον Μουρίκη για το καλά. Και πάμε πλέον στα πρώτα τέσσερα νούμερα και στο νούμερο 4, Ματσάμς, Golden Boys, ο Χαχάμης, ο Βασίλης, τα Πόνι. Παλού, παίρνει το αμυντικό ρημπάτο Βουλγαράκης. Λίγο ψηλότερα, ο Βουλγαράκης στο ίδιο μάτς, παίρνει εκδίκηση. Θέλει να παίξει ένας μέρος από ό,τι φαίνεται, με σαυρωτές, θα πάει προς τα μέσα, θα το πει τρομερά όπως από τον... Πάμε άλλη μία γιατί πήκαμε στην τριάδα. Θέλει να παίξει ένας μέρος από ό,τι φαίνεται, με σαυρωτές, θα πάει προς τα μέσα, θα το πει τρομερά όπως από τον... Στο νούμερο 2, Paranormal Activity, Καρναβαλίερς, ο Θεοχαρίδης. Και πάλι Τσοκαρέλας, είναι στο baseline, ο Θεοχαρίδης. Περνά, θα ανέβει, ωραία κίνηση, ωραίο καλάθι. Χαρίδης και πάλι Τσοκαρέλας, είναι στο baseline, ο Χαρίδης. Περνά, θα ανέβει, ωραία κίνηση, ωραίο καλάθι. Είναι θεαματικός ο Χαρίδης και την προηγούμενη εβδομάδα έχει χάρισει μια πολύ όμορφη πάσα. Και στο νούμερο 1 ήμασταν τυχεροί που είδαμε το κάρφωμα του Πουλίτα. Για άλλη μια εβδομάδα. Πουλίτας. Άλλη μία το μέρο καθόμα για την Πουλίτα. Πουλίτας. Πάρα πολύ ωραία φάση. Λοιπόν, αυτό ήταν και το top της bronze. Κάτσε τώρα γιατί πρέπει να απαντήσω για σένα, Παναγιώτη. Ο Αβούρης λέει ότι κλάνει καρδούλες. Ο Γιάννης ο Πουπουρίδης γουστάρει και πατάτα. Ο Αβούρης λέει ο πατάτας είναι η μεγαλύτερη λατρεία. Γιαννάρα, οι πατάτες είναι η μεγαλύτερη λατρεία, Αντώνη Αβούρη. Ιδίως οι τηγανιτές. Μην το μπερδεύουμε. Και λεπούρη καρφώματα βλέπω, στρίβει το μαχαίρι ο Πουπουρίδης. Μόνο στο 2K θα κάνει καρφώματα και λεπούρης για το επόμενο διάστημα. Μεγάλο διάστημα μάλλον. Άμα μπαίνει 8 μέρες πριν για να κάνει εξετάσεις. Αχ, θυμάστε το παιδί ήσυχο. Λοιπόν, αυτό ήταν. Τώρα που λείπω δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Όχι και δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Υπάρχει ο ίδιος που υπήρχε και πριν. Πουλίτας και Μαυρογιαννής. Τι άλλαξε. Λοιπόν, πάμε να δούμε παρακάτω. Είδαμε και την bronze, τώρα μας μένει η silver και η rising. Παναγιώτη. Silver. Πάμε silver. Πάμε silver. Silver. Α, αποτελέσματα. Να τα. Τρομερή εβδομάδα στη Silver. Οι Reapers κέρδισαν την Παρτουζάν και πιθανότατα ήταν η μόνη από τις πάνω-πάνω, όχι πιθανότατα, η μόνη, η μία από τις δύο πάνω-πάνω ομάδες που έφυγαν αλόβητοι αυτή την εβδομάδα. Οι Miners έκαναν τεράστια νίκη απέναντι στον Αστέρα Ρεβελπίδων, αλλά τη χάρηκαν πολύ λιγότερο από όσο θα ήθελαν, γιατί οι Athens Super Grangers κέρδισαν την Μπακάρι Τελαβή, που και αυτοί το χάρηκαν πολύ λιγότερο από όσο θα ήθελαν λόγω των Miners. Η ΜΚΟ τεράστια νίκη απέναντι στους Glory Road. Και οι Ξεφτιλάιζερς έχουν ανέβει πάρα πολύ μετά το πολύ κακό ξεκίνημα που είχαν και δείχνουν μια σταθερότητα που θυμίζει τα περσινά πάλι. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν φυσικό και επόμενο οι Ξεφτιλάιζερς να βρουν μια σταθερότητα. Έχουν πλούσιο ρόστερ και χαρισματικό ρόστερ. Έτσι είναι. Και στη βαθμολογία οι Reapers είναι στο 11-1, οι Ξεφτιλάιζερς στο 9-3. Η Παρτουζάν που έχασε από τους Ξεφτιλάιζερς έπεσε λίγο πιο κάτω στο 8-4. Η ΜΚΟ και Glory Road στο 7-5, 6-6 ο Αστέρας, 5-6 η Μπακάρντι, 4-7 η Τζάξ, 3-9 Miners χώματα και 2-10 η Athens Super Grangers. Σφαγή. Τα χώματα θα πρέπει να ανέβουν λίγο νομίζω. Ναι, ισχύει. Είναι ομάδα που μπορεί να συμπληρώσει 8, θα μου πεις ποια δεν είναι από τις 8. Είναι λίγο σφαγή η Silver φετινή. Ο Γιάννης Αδαμάκης δεν έχει καλό σήμα. Λέει, έλα, καλησπέρα. Ναι, δεν σ' ακούω.
Λοιπόν, δεν δώσαμε τόσο μεγάλη βάση, εγώ δηλαδή που τα διάβασα, στη νίκη των Reapers κόντρα στην Παρτουζάν. Ήταν μία από τις πιο δύσκολες δοκιμασίες για τα παιδιά, γιατί παίζανε με μία ομάδα 3-1-30, όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, που είναι δηλαδή μία ομάδα από τις πιο σταθερές όλη τη σεζόν και από τις πιο καλές όλη τη σεζόν. Και παρόλα αυτά στάθηκαν και πάλι στο ύψος τους και πήραν άλλο ένα παιχνίδι. Δηλαδή πραγματικά το roster των Reapers εγώ δεν ξέρω πού μπορεί να σταματηθεί. Νομίζω ότι είναι golden roster. Είναι roster golden. Με Χούσο Καντιώτη ορφανό στην περιφέρεια, είναι roster ψηλά golden, όχι χαμηλά golden. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Και δεν μαζεύονται κιόλας. Δηλαδή είναι σε κάθε... Τώρα ναι, δεν ξέρω πώς ήταν, αλλά είναι συνήθως 6 μεταβία σε 7. Δηλαδή αν βρουν μια σταθερότητα 8-9 ατόμων για να παίρνουν και ανάσες, θα είναι ασταμάτη, είναι ασταμάτη, αλλά θα ήταν ασταμάτη και πά στην πάνω κατηγορία. Θα ήταν ψηλά στην πάνω κατηγορία. Λοιπόν, top 15 silver. Στο νούμερο 15, Παρτουζάν Reapers, Χούσος με τον Ορφανό. Πάμε λίγο rising, λέει ο Γιώργος. Σε λίγο, Γιώργο. Λέει και τώρα ο Ζησιάδης, δεν είναι φτωχή. Ορφανός θα μαζέψει. Χούσος, πανέμορφο τον Ορφανό, καλά της. Στο 14, Αστέρας Ευελπίδων Μάινερ, στο τελείωμα του Σκλαβενίτη. Μόνο Σκλαβενίτης. Ένα ωραίο σλάλον θα περάσει, πάρα πολύ δύσκολο καλάθι για τον Σπύρο Σκλαβενίτη. Στο 13, Ξεφθυλάιζερς Χώματα, Βεβδούσης και Χαραλαμπόπουλος. Τώρα Βεβδούσης στην άλλη άκρη. Θα δει μια πάσα στο τρέιλερ του Χαραλαμπόπουλου, εκείνης θα εξοχής από κοντά. Στο 12, Ξεφθυλάιζερς Χώματα ξανά, ο Κάκος. Μια προσπάθεια. Γκάτσις και Κάκος θα περάσει την baseline, ανάποδο τελείωμα και καλά θα το Βασίλη. Στο 11, Αστέρας Ευελπίδων Μάινερς, ο Παναγόπουλος. Και τώρα Τσαουδάς. Παναγόπουλος. Ατανησία. Αβαλίστη, καλάθι και φάουλ. Στο 10, Άθε Σούπερ Γκράντζερς, Μπακάρι Τελαβίβ, ο Κτιστάκης με τον Παναγιωτάκο. Τώρα και από τον Παναγιώτη Γενόπουλο, ο Μος. Βγάζει έξω στον Γιρούκη, Κτιστάκης. Πολύ ωραία, πάει στον Παναγιωτάκο για το καλάθι. Αντώνη, έχει και παρακάτω Χούσο, να ξέρεις. Επειδή λες τι παικτάρα είσαι, ρε Χούσο. Στο 9, Glory Road, Mickey O, Κυφοκέρης. Σήμενης. Κρατάει, παίρνει πάνω του την ενέργεια, κόπεται από τον Κυφοκέρη. Στο 8, το ίδιο παιχνίδι, ο Σήμενης αυτή τη φορά. Σάμι Χαντάν, πάσα στον Βαλτινό, ο Βιδάλης. Βάζει πολύ ωραία το χέρι και κλέβει ο Σκολαρίκος. Φέρνει πανέμορφο στο από τον Σεϊμένη. Στο 7, Παρτουζάν Reapers, ο Μανολίτσης. Πάσα στον Καριοφίλη. Περάσει από τα δεξιά, πολύ όμορφο στο Μανολίτσι. Στο 6, Άθεν Σούπερ Γκράντζερς, Μπακάρ Τελαβίβ, Σουβλέρης και Τσελίγκας. Τώρα θα ανέβει, η πάσα είναι χαμηλή. Ο Σουβλέρης την κλέβει, δίνει προς αυτό να Τσελίγκα. Πόσο αρμονικά έσκασε μπροστά του για έτσι, να ανέβει. Στο 5, Ξεφθυλάιζερς Χώματα, Παπαϊωάννου. Τρομερός Παπαϊωάννου, αυτό ήθελα να σχολιάσω και δεν το σχολιάσα. Αδυσδύση, δύσκολη προσπάθεια, χαμηλή αμπλασμένη. Τώρα ο Παπαϊωάννου τρέχει όλο το γήπεδο, το κόστ του κόστ και καλάθι. Στο 4 έχουμε Παρτουζάν, Reapers και ξανά το Χούσο. Ο Λεχός ούτε το follow είναι στο τον Παυλόπουλο, ριμπάλ μαζεύει ο Χούσος. Κατεβάζει λίγο την μπάλα, δέχεται αδιαφέρον το φάουλ, βάζει και το καλάθι. Ασταμάτητος. Ναι, ναι. Στο 3, Glory Road, Mickey O, Σεϊμένης. Τσαπαλού Σεϊμένης. Μέχρι μέσα πάει, αλλάζει χέρι και βάζει πάλι. Τσαπαλού Σεϊμένης. Μέχρι μέσα πάει, αλλάζει χέρι και βάζει πάλι.
Στο 2 ο Παρτουζάν Ρίπερς, ο Κοντομίχαλος. Τρομερό τελείωμα. Γνώμη. Τώρα θα πάει ο Κοντομίχαλος. Θεωρείται στον αέρα ένα τρομερό καλάθι εδώ. Γνώμη. Να είναι καλά ο Ριγανάκας που κάνει όλη τη δουλειά στο σκρίν. Τώρα θα πάει ο Κοντομίχαλος. Θεωρείται στον αέρα ένα τρομερό καλάθι εδώ. Και στο νούμερο 1 αυτή τη εβδομάδα στη Silver, Athens Super Grandes, Μπακάρι Τελαβίβ, Τσίπρας και Βγενόπουλος. Σώμα του Αλεξάνδρου Βγενόπουλος, ο Τσενίμπιας, παρόλα αυτά μένει κοντά του, δεν το επιτρέπει να απειλήσει. Τσίπρας. Πολύ ωραία στάθη, πάσα στον Βγενόπουλο, το πρώτο καλάθι. Σώμα του Αλεξάνδρου Βγενόπουλος, ο Τσενίμπιας, παρόλα αυτά μένει κοντά του, δεν το επιτρέπει να απειλήσει. Τσίπρας. Πολύ ωραία στάθη, πάσα στον Βγενόπουλο, το πρώτο καλάθι. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο της φάσης λες γιατί μπήκε νούμερο 1. Αλλά εκεί που πάει να τελειώσει λέει όχι, θα μπω νούμερο 1. Και την πετάει από το πλάι. Λοιπόν, καλησπέρα Χρήστο, περαστικά. Έπρεπε να ήταν το τελείωμα του Λευτέρη, λέει, του δασκάλου στο top 15. Εντάξει, ήταν δυνατό, αλλά δεν ήταν για top νομίζω. Όχι, δεν στο είχα στείλει. Okay, γιατί είχα ένα δάσκαλο, αλλά νομίζω ήταν στη Rising. Όχι, όχι, είναι ο δάσκαλος που παίζει τους Boomers. Α, εσύ λες το δάσκαλο. Α, τα παιδιά λένε το δάσκαλο. Το πιάσα. Άργησα, το πιάσα. Λοιπόν, αυτό ήταν και το top της Silver Παναγιώτη. Πώς φάνηκε? Καλό. Καλό. Έχει χάρης και καλύτερα η Silver. Oh. Μπορούν, μπορούν. Να λέτε ότι προτιμάτε τον πατάτα. Μπορούν τα παιδιά να ανέβουν. Μπορούν. Δεν θα το ξαναδεί τελείως. Θα το ξανακάνει, εντάξει, τώρα ήταν μην το ξεκινήσει. Επίτηδες δηλαδή, αν μας το ξανακάνει. Επειδή στράβωσε, που δεν το βάλαμε. Πάμε. Rising. Λοιπόν, τα πετράλινα κέρδισαν τους Καλιά Mavericks, τα σφυριά τους Τεμπελχανάδες, ο Κατσαπλιακός άνευ αγώνες τους Walkers, η άμπλα του Σέρμπολ και οι του Βλέικερς τους Coffee Cookie Bucks. Στο δευτερόμυρο οι Sleepers τους Greek Fricasse, οι BDB πήραν στους Los Mambas, οι Los Amigos Thalassolicus, μεγάλη νίκη για τη UCI Retama απέναντι στους Pick and Troll και συνεχίζουν οι Firehawks κερδίζοντας και τους Ανώνυμους. Στον τρίτο όμιλο οι Biri Biri κέρδισαν τους Ατάλαντους, η νίκη τους Saints, οι Mairema State Warriors πολύ εύκολα τους Boomers, είχαν πολλές αποσύσεις οι Boomers βέβαια. Οι Σου Βλέικερς τους Utah Stars και οι Underdogs τους Μπάσκετ τους. Δεν γέλαγα για τους Boomers, γέλαγα ότι το κάνει κάθε δύο χρόνια ο δασκάλου. Λοιπόν, πάρα πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα, Παναγιώτη. Η Ατάλαντη θεωρώ ήταν πολύ άτυχη, δηλαδή μια εβδομάδα μετά την πρώτη τους νίκη έπεσαν πάνω στον πρωτοπόρο του ομίλου. Αν είχαν παίξει με αρκετές από τις υπόλοιπες ομάδες, νομίζω θα είχαν κάνει δεύτερη συνεχόμενη νίκη. Παρ' όλα αυτά τα πήγαν πολύ καλά. Το πάλεψαν πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη νίκη για την UCI Retama. Δυσκολεύει τον όμιλο αρκετά και είχα μεγάλο πλήγμα αυτό για τους pick and roll. Έτσι. Και απ' την άλλη θα πω μεγάλη νίκη για τους Leapers. Θα τα δούμε τώρα και στη βαθμολογία. Τους ανέβασε πολύ αυτή η νίκη, τους κράτησε δηλαδή πολύ ψηλά. Να μην κινδυνεύσουν. Και στον πρώτο όμιλο έχουμε τις δύο ομάδες που μέχρι στιγμής μαζί με τους Firehawks είναι οι τρεις καλύτερες ομάδες της Rising. Και δείχνουν να μην μπορούν να σταματηθούν από κανέναν. Ναι, δείχνουν οι πιο σταθερές ομάδες. Ισχύει. Οι του Βλέγγερς είναι στο 12-0, 11-1 η Άμπλα, 7-5 για Airball και Σφυριά, λίγο πιο πάνω με 7-4 ο Κατσαπλιαϊκός, 6-5 η Κομπάρση, 5-7 τα Πετράλωνα, 5-7 με ένα μηδενισμό οι Walkers, 3-9 η Χαλιά Mavericks, 2-10 η Coffee Cookie Bucks και χωρίς νίκη οι Τεμπελχανάδες Β'. Γίνεται μια τρομερή σφαγή στον πρώτο όμιλο. Άμα βάλει τον Κατσαπλιαϊκό ουσιαστικά στην τρίτη θέση με τις τέσσερις ήττες, μετά Airball και Σφυριά είναι 4-5 και Κομπάρση είναι και αυτοί μαζί τους άμα πάρουν το μάτς που είναι, έχουν ένα λιγότερο. Πολύ και ωραία πολύ πράγματα. Κοντά τα Πετράλωνα, ναι, ναι. Θα ήταν κοντά και οι Walkers, αλλά ο μηδενισμός νομίζω τους αφήνει... Τους δυσκολεύει αρκετά για το να ναι. Τους αφήνει πιο κάτω. Στο δεύτερο όμιλο, 11-1 η Firehawks, 9-3 BDB και Los Angeles Sleepers, 8-3 γιατί έχουν και το ρεπό οι Cans, 7-5 οι Los Amigos που τα πάνε πάρα πολύ καλά. Οι Anonymous, όχι συγγνώμη, οι Pick and Troll είναι στο 5-6, οι Anonymous με Los Mamba στο 5-7, 4-8 η Greek Fricasse, 2-10 η UCI Retama και η Thalassolicus ακόμα χωρίς νίκη.
Στον τρίτο όμιλο, οι Miami State Warriors και οι Biri Biri είναι στο 9-3, 8-4 για τους Utah Stars, 6-6 για νίκια και μπάσκετ τους. Λίγο πιο πάνω με 6-5 είναι οι Sioux Lakers και οι Pearama Tigers. Στο 5-7 οι Saints και οι Underdogs, 4-8 οι Boomers και 1-11 για τους Αταλαντούς. Εδώ είναι ο όμιλος που άμα βγάλει τους Αταλαντούς, όλοι οι υπόλοιποι ακόμα σκέφτονται τα play-off, ξεκάθαρα. Ναι, είναι... Όλοι τόσο κοντά και τόσο ναι, μακριά. Ισχύει. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα η κατάσταση είναι στην Rising. Έσπασε 30 της κορυφής του τρίτου ομίλου από τους Utah Stars. Ουσιαστικά έσπασε από τους Sioux Lakers, όχι από τους Utah Stars, που κέρδισαν τους Utah Stars. Αλλά για να δούμε πώς θα κάτσει μπίλια και πώς θα πάνε τα πράγματα. Γιατί οι ομάδες δείχνουν πολύ ισορροπημένες φέτος. Στη Rising... είναι πάρα πολύ σκληρές οι μονομαχίες κάθε εβδομάδα. Και είναι και η πιο δύσκολη κατηγορία για να μπει play-off κανείς. Είναι, είναι. Μακράν η πιο δύσκολη κατηγορία για να μπει play-off. Έχεις δίκιο. Γιατί αυτή η πρώτη πεντάδα είναι πάρα πολλές ομάδες που είναι πολύ κοντά στην πεντάδα ή μέσα στην πεντάδα ή λίγο έξω και μέχρι το τέλος φάζονται. Να σου πει ο Ορφανίδης πώς αντέδρασα, λέει στον πάγκο. Τράβαγε τα μαλλιά του. Καλή φάση. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τη Rising και το top της. Α, πριν πάμε στο top της Rising, Παναγιώτη, κοίταξε. Τα παιδιά σας δίνουν μια ιδιαίτερο χρώμα σε αναμεταδόσεις και στα παιχνίδια και είναι ωραία να τα έχουμε στην κερκίδα και αυτά τα βιντεάκια είναι άλλη μια απόδειξη. Βέβαια, κάποια από αυτά ασχολούνται λίγο περισσότερο από κάποια άλλα, όπως ο γιος του Παλαμιδά, που έχει βγάζει και ο κινητό συνέχεια και βλέπει στατιστικά, μπαμπά, έχει 3 πόντους λιγότερους, μια assist παραπάνω και τέτοια. Και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που ακόμα λένε εντάξει, με πήγε ο μπαμπάς γήπεδο, αλλά... Την ομάδα μας πώς την είπαμε. Κρίμα. Κρίμα. Ο Σταφέτας Τζούνιορ ήταν αυτός. Καλά βγει αυτό. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν βέβαια και οι άλλοι, τα παιδιά σας εννοώ, τα άλλα παιδιά σας, τα οποία είναι λίγο πιο ενθουσιασμένα από ό,τι θα έπρεπε κάτι για τις αναμετάδοσεις ή μπορώ να πω ότι πιστεύουν λίγο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε τους γονείς τους στη διάρκεια ενός αγώνα. Είναι καλή. Βλέπει ο Μπρικάρης. Μια μακρινή Παστιωαννίδη. Πολύ καλή από τον Αγρέ. Σακελαρίου, καλάθι και φάουλ. Δεν κάρφωσε. Δεν νομίζω βέβαια ότι τέθηκε ποτέ τέτοιο θέμα. Ο μικρός Μανολιάς ήταν αυτός. Μανολιάς Junior. Έτσι. Και πάμε λίγο πριν μπούμε στο top 20 της Rising να δούμε Utah Stars of Lakers και μια φάση που ο Βάσης, οι διαιτητές, οι δύο ομάδες και η κάμερα δεν κατάλαβε κανένας τι έγινε εκείνη την ώρα και απλά το προσπέρασαν. 3 και 12 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Το σύντρια το σκορ, νοθρό ξεκίνημα και για τις δύο ομάδες. Εδώ ένα πολύ ωραίο... Ο Βάσης εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι δεν είχε πιάσει την μπάλα με τα δύο χέρια. Απ' την άλλη είχε σταματήσει τρίπλα γιατί την είχε σηκώσει έτσι την μπάλα και την έδωσε δίπλα. Αλλά τέλος πάντων, αφού δεν κρίνιαξε κανένας, πήγαμε παρακαλώ. Καλά. Λοιπόν, Σάββας, σας εύχομαι ολόψυχα. Καλή χρονιά και να είστε πάντα δυνατοί και χαμογελαστοί. Νομικός από τότε και Σάββα δεν χρειάζεται να υπογράφεις. Ξέρουμε όλοι ποιος είσαι. Πάρα πολλά χρόνια στο πρωτάθλημα. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλή χρονιά. Ελπίζω υγεία πάνω απ' όλα και όλα να σου πάνε όπως τα θέλεις. Και μακάρι να σε ξαναδούμε και στα γήπεδα. Μακάρι να σε ξαναδούμε. Και ο Γιώργος Οτυπάλδας μας καλησπερίζει. Πάμε. Top 20 Rising. Στο νούμερο 20, Ατάλα την πήρε η Μπύρη, ο Βέργος. Κράκη, η προοπτική σφόρα για τον Μπύρη Μπύρη σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, 1,5 λεπτό πριν τη λήξη να διευρύνει το προβάδισμα του ο Βέργος! Εν τω μεταξύ, γιατί στις φάσεις που μου ήρθανε έλεγε Βέργος ευνηδιασμός, Βέργος follow, Βέργος πάσα, Βέργος τελείωμα, Βέργος τάπα. Λέω, κάτσε ρε φίλε, τι έκανε αυτός ο άνθρωπος στον αγώνα. Έτσι. Πρόμο κάνουμε στο Βέργο. Στο Βέργο. Ψάχνουμε ομάδα εθνικής κατηγορίας. Ήτανε η κασέτα η end-to-end του αυτή, αυτή την εβδομάδα.
το πορτοφόλιο. Θα στείλει τα βιντεάκια του τώρα σε όλες τις ομάδες της Λίγκα. Έτσι. Για τα Stars of Lakers στο Ματίου στο 19. Δαγρές. Στην κορυφή Χουντής τώρα. Θα περάσει εδώ ωραία. Φοβερός το ψηλά. Την είπε λέει την μαλακία του Λοιπόν, δεν ξέρω τι να κάνω γιατί εγώ τον Κοντομίχα τον έχω πάρα πολύ ψηλά. Καλησπέρα και στον Κώστα. Απλά είναι πάντα μια σκάλα κάτω το Ριγανάκο, ό,τι και να κάνει. Los Mambas be the bio, Καραμήτρο. Και τώρα στην άλλη άκρη είναι ο Κατσαϊδόνης, φεύγει μέχρι το lay-up, αστοχή, το rebound επιθετικό, ξανά τάπα, απίστευτα το Καραμήτρο εκεί. Στο 17, Ατάλα την πύρη μπύρη, ο Μανιάτς και ο Βέργος. Με 8 δεύτερα περνάει ο Μανιάς από κάτω, ωραία για τον Βέργος. Στο 16, BC Abla Airball, ο Σέμπογλου με το μουρμούρι. Στο 15, Los Mambas be the bee, ο Ρουσόπουλος στην μπάσα στον εθνιασμό. Μάζεψε. Τώρα μπει δεν μπει. Στον εφηδιασμό, ωραία. Η πάσα Ρουσόπουλος με τη μία στον Τσόγκα. Σηκώνεται εκείνο και βάζει. Μαγική πάσα βαλαμίδα. Στον Ρουσόπουλο. Στο 14 UCI ρετάμα pick and roll ο Καραμάνος. Στο δεν ξέρω πιο δύσκολο φλότερ της σεζόν πιθανότατα. Ψάχνει, βρίσκει τον Καραμάνο. Ο Καραμάνος σηκώνεται εκεί με ένα φοβερό φλότερ. Τι έβαλε εκεί ο Καραμάνος. Σταυρό του έκανε τα γυρνώντας εσύ. Πετράλα τα χάλια Μαύρη, ο Καταραχιάς, ο Αλέξανδρος όμως. Είναι ο Κάλλος. Έτσι. Τώρα και ο Αλέξανδρος στην άλλη μεριά, πάει όλο το δρόμο, πάρα πολύ ωραία. Θα κάνει αυτή την αριστερή τρίπλα μέχρι να του πετύχει. Στο 12, Τεμπερχανάδες Β' Σφυριά, buzzer beater τρίτης περίοδου από τον Κώστα. Κώστας στην επαναφορά, Λεμονιάς, ένα runner, αστοχή, Κώστας τώρα, στη λήξη. Στο 11, BC Abla Airball, Φλίγος και Ορνεράκης. Το ημίχρονο 20 από αυτά για την Abla. Φλίγος πάει προς τα μέσα, πανέμορφη ασίστρο. Στο 10, Πετράλα τα χάλια Mavericks, ο Τούντας. Θα κάνει το 34-24, ο Τούντας προσποιείται ωραία. Ξανά προσποιείται, τρομερή προσπάθεια από τον Τούντα. Στο νούμερο 9, Utah Stars of Lakers, ο Μανολιάς. Έξω και η δεύτερη, πάνω τον Μανολιά. Κλειστή, πετάει την μπάλα, ένα τρομερό καλάθι εδώ. Ο γιος από πίσω ένα λεπτά. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα κάνουμε άλλη μία πριν το νούμερο 1, γιατί το νούμερο 1 θέλει υπεξήγηση αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, ο Πουμπουρίδης λέει παικταράκο το Μίχαλε του χρόνου, ξέρεις, αν μπήκαμε στο δεύτερο γύρο, οπότε ο Πουμπουρίδης κάνει τις μεταγραφές. Κάνει τις μεταγραφές, ναι. Σεζόν. Θα πάρω κανένα δώρο, λέει ο Κοντομίχαλος, από τη διοργάνωση. Αλλά ο Πουμπουρίδης το απαντάει ό,τι θες. Θα σου δώσει ο Πουμπουρίδης δώρο. Κοίτα μην είναι από τη δουλειά του. Θα έρθει σπίτι με ένα μπουκέτο λουλούδια. Λοιπόν, ο Καραμάνος λέει το είχε δει μαύρη τρύπα το καλάθι προχτές. Μας λέει ο Γιώργος. Πολύ ωραίο μάτς. Πάμε παρακάτω. Στο νούμερο 9 ήμασταν, στο νούμερο 8 πηγαίνουμε. Firefox Anonymous, ο Σωτηρόπουλος. Το τρίτο ματικό για τους Anonymous. Και τώρα Πολυχρονόπουλος. Θα καβαλήσει, ωραίο στο ψηλά από τον Σωτηρόπουλο. Στο νούμερο 7, Los Angeles Lippers, Greek Fricasse, ο Κασκανιώτης. Επιστρέφουν άμεσα στο παιχνίδι. Ο Κασκανιώτης θέλει να απαντήσει, το μέρο καλά. Στο 6, Σεντς Νίκαια, ο Μαργέλος. Νίκαια με τον Μαργέλο να είναι στο κατέβασμα της μπάλας. Θέλει να πάει τα δεξιά, ο Κοντόπουλος τον πιέζει αστυχικά. Καταφέρνει όμως και ξεφεύγει ο Μαργέλος. Στο 5, Firefox Anonymous, Μητρόπουλος και Μητκάκης. Και δεν είναι η μόνη φορά που θα δούμε Μητρόπουλο Μητκάκη πάλι. Ναι. Να ξέρεις. Κατεβάζει
Βάζει εδώ τρομερή πάσα για τον Μητκάκη. Απίστευτο καλάθι. Στο νούμερο 4, Μαϊρέμα State Warriors Boomers, ο Κώστας ο Κυριακού. Δασκαλάκι. Εκείνος κάνει ωραία ενέργεια. Ο Κυριακού όμως θα κάνει ένα θεαματικό στόπ. Θα κόψει έναν αντιπαλό του, θα πάρει και όλο το γήπεδο μέχρι το λέει από το καλάθι. Έχει τόσο μεγάλο χέρι ο Κυριάκου που ήταν ακόμα πίσω από το κέντρο τα πόδια του και το χέρι του έκανε λίγα. Στο νούμερο 3, Firehawks Anonymous Σακελαρόπουλος. Καλή χρονιά και στον Δημήτρη. Υγεία. Και τώρα Σακελαρόπουλος. Screen. Καβαλά για να ανέβει. Καλάθι και φάουλ για τον Σακελαρόπουλο. Τώρα Σακελαρόπουλος. Ένα screen. Καβαλά για να ανέβει. Καλάθι και φάουλ για τον Σακελαρόπουλο. Στο νούμερο 2 είναι ο Μητρόπουλος με το Μητκάκι. Ο Μητρόπουλος κάνει αυτό που προσπαθούσε για πολλά χρόνια και του έχει χαρίσει 2 νούμερο 1 Παναγιώτη. Αλλά του χάρισε και 3. Ναι. Περίοδος στο συν 17 έκλεισε το δεκάλεπτο και το τρίτο δεκάλεπτο. Συγγνώμη για τους Firehawks εδώ. Μια απίστευτη ασίστα από τον πολύ ωραία φάση γιατί την τρέξανε πολύ καλά την ισχύει. Μια περίοδος στο συν 17 έκλεισε το δεκάλεπτο και το τρίτο δεκάλεπτο. Συγγνώμη για τους Firehawks εδώ. Μια απίστευτη ασίστα από τον. Πριν την τελευταία φάση της εβδομάδας, την τελευταία φάση βραδιάς, την τελευταία φάση Rising, θα κάνω μια διακοπή για να την εξηγήσω. Εμένα μου ήρθε αυτή η φάση στο mail και μου ήρθε με ερώτηση δίπλα για το αν είναι αυτό που πιστεύει ότι είναι ο Sportcaster. Την είδα Παναγιώτη στο 40% της ταχύτητας 8 φορές. Ναι. Και θεωρώ ότι είναι πάσα και ότι δεν έγινε κατά λάθος. Γιατί τον κοίταγε όταν την έκανε και δεν έκανε καμία κίνηση μετά να πάει προς την μπάλα μετά που τη χτύπησε. Θα καταλάβετε όταν δείτε τη φάση. Είναι η πάσα του Ανέστη προς τον Τζόγκα, μετά την πάσα του Παλαμιδά προς τον Ανέστη, από τον αγώνα Los Mambas Be The Bee. Είναι πολύ δύσκολη φάση για να φανεί στο βίντεο, αλλά είναι από τις καλύτερες φάσεις χρονιάς. Νούμερο 1 λοιπόν στη Rising, ο Ανέστης, ο Παλαμιδάς και ο Τζόγκας. Παλαμιδάς θα πάρει screen. Μια πάσα απίστευτη για τον Ανέστη και γίνεται με τη μία στον Τζόγκα. Σηκώνεται και στο εκεί. Πάμε Παλαμιδάς θα πάρει screen. Μια πάσα απίστευτη για τον Ανέστη και γίνεται με τη μία στον Τζόγκα. Σηκώνεται και στο εκεί. Λοιπόν, αυτά ήταν τα top της εβδομάδας μας. Ήρθε η ώρα να κάνουμε την κλήρωση. Καλησπέρα και στο Σωτήρι. Ήρθε η ώρα να κάνουμε την κλήρωση για το footer με τα σχόλιά σας από τη σημερινή εκπομπή. Ο Τζούρτος δεν μπορεί να κερδίσει από όσο ξέρω, αλλά δεν έκανε και σχόλιο σήμερα. Ή τουλάχιστον δεν το είδα εγώ, δεν μου εμφανίστηκε, οπότε... Και ούτε τον Αβούρη βλέπω να κερδίζει με αυτά που λέει. Άμα κερδίσει ο Κοντομίχαλος, να δω θα κρυφτείς. Α, καλά, Κοντομίχαλος. Αυτός και αν δεν κερδίζει. Πού είναι οι βολές, το τελείωμα... UCI, pick and roll. Εγώ το μάρκαρα, λέει, το ήθελε. Εγώ τον μάρκαρα και το είδα ξεκάθαρα. Λέει, ο Βασιλικός. Λοιπόν, Γιώργο, δεν ξέρω τι εννοείς. Γιατί εμένα δεν μου ήρθανε φάσεις από το μάτς, εννοώ το τελείωμα του αγώνα. Πάμε, είμαστε έτοιμοι για την κλήρωση. Ότι έχεις το συγείο. Ο Μιχάλης ο Κότσης. Ο Μιχάλης ο Κότσης. Θα το πάρει με μπούλινγκ λοιπόν. Ο Μαγουλάς στο φούτερ. Λοιπόν, αυτή ήταν η εκπομπή μας και σήμερα, παιδιά. Ελπίζω να περάσετε καλά. Και εμείς περάσαμε πολύ καλά. Θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.